Καλημέρα από τη βροχερή Βασιλεύουσα. Καλώς ήλθατε στο κανάλι μου. Έχουμε μπει για τα καλά στον Ιούνιο. Η διάθεση φαντάζομαι σε όλους είναι σε πολύ καλή κατάσταση λόγω του σάρσης των μέτρων. Όλοι έχουμε τη διάθεση να βγούμε για να αναπληρώσουμε το κενό όλου αυτού του χρονικού διαστήματος που μείναμε μέσα, αλλά οπωσδήποτε όμως και οι δημιουργίες δεν ξεχνιούνται, δεν μπαίνουν στην άκρη. Μας δημιουργείται η διάθεση να αλλάξουμε και να κάνουμε διάφορα πράγματα για το σπίτι μας. Σήμερα λοιπόν μέσα σε αυτά τα πλαίσια, επειδή πάντα το μυαλό γεννάει συνέχεια καινούργιες ιδέες, αποφάσισα λοιπόν, όπως είδατε στην αρχή του βίντεο, ένα σκαμνάκι το οποίο εκτελούσε τα χρέη ενός σκαμπό στην Ελλάδα για την τουαλέτα μου. Αποφάσισα λοιπόν να το κάνω ένα shabby chic στυλ και να είναι ρομαντικό, ξέρετε ότι λατρεύω το ρομαντικό, και να γίνει πολύ όμορφο και χωρίς το κάλυμά του. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα το κάνουμε. Έχω προετοιμάσει την επιφάνεια που θα δεχθεί το ντεκουπάζ μου με ένα πολύ ωραίο ρομαντικό ριζόχαρτο της Decofoam Crafts αυτοκόλλητο. Και έχω γυαλοχαρτάρι ελαφρά, όπως έχουμε πει, πάντα για να μην έχει αφήσει κανένα στίγμα το χρώμα κυμολίας. Έχω βάλει χρώμα κυμολίας T-Colors από τα Decofoam Crafts και θα ξεκινήσω πρώτα από τα πόδια. Με ένα χρώμα κυμολίας Decofoam Crafts T-Colors, το οποίο το έχω λίγο πειράξει, έχω προσθέσει και λίγο ελαφρώς μαύρο γιατί το ήθελα λίγο πιο σκούρο από την αρχική του μορφή. Είναι το mint, η μέντα, αλλά λίγο με λίγο μαύρο το έκανα λίγο πιο σκούρο. Και θα πάω με ένα πινελάκι, με ένα ρολάκι, είναι αυτά τα μάλινα, μου αρέσουν πάρα πολύ για το χρώμα κυμολίας όταν έχουμε πιο μεγάλη επιφάνεια. Δουλεύεται πάρα πολύ όμορφα. Έχω βάλει μέσα στο ειδικό δισκάκι που δουλεύουμε. Ρολάρω καλά το χρώμα. Και θα ξεκινήσω. Να πω ότι είναι πάρα πολύ γυαλιστερό. Το σκαμνάκι μου. Έχει πολύ λούστρο μάλλον από ότι όταν το αγόρασα, αλλά δεν μας πτωεί αυτό, έχουμε χρώμα κυμολίας. Βέβαια εγώ έκανα ένα ελαφρύ γυαλοχαρτάρισμα για να μπορέσω να πάρω το πρώτο λούστρο που είχε, και την ώρα που γυαλοχαρτάρισα μάλιστα μύριζε και λούστρο, είναι σε πολύ μεγάλη δώσει το λούστρο που είχε, δηλαδή πιο γυαλιστερό δεν γινότανε, αλλά είπαμε με χρώμα κυμολίας δεν φοβόμαστε. Θα ξεκινήσω λοιπόν να βάφω το πρώτο μου χέρι. Να πω ότι να βάζετε πάντα στα έπιπλά σας και σε αυτά που φτιάχνετε εσείς, αλλά και αυτά που είναι ήδη στο σπίτι σας, να βάζετε τσοχάκια. Σας το έχω ξαναπεί για τα βάζα όταν φτιάχνετε, αλλά καλό είναι να βάζετε και στα επιπλά σας, ώστε να μην γδέρνετε τα πατώματά σας. Επίσης εγώ βάζω πάρα πολύ τσοχάκια και στα κάδρα μου από πίσω. Σε όλα τα κάδρα έχω τσοχάκια για να προστατεύω τους τοίχους, γιατί κάποια έχουν απάνω το σίδερο αυτό που κρεμάμε, οπότε πάντα γδέρνει τον τοίχο. Συνεχίζω λοιπόν να βάφω. Αρχίζει και καλύπτει ήδη από το πρώτο χέρι ένα μεγάλο μέρος. Thank you.
πέρασα λοιπόν και τα δύο χέρια από το χρώμα που έφτιαξα, από τα T-Colors, το Mint με μία σταλίτσα μαύρο έτσι για να γίνει λίγο πιο σκούρο, δεν το ήθελα τόσο πολύ ανοιχτό, να γίνει λίγο πιο vintage. Έχω προετοιμάσει την επιφάνεια όπως σας είπα για να δεχτεί το decoupage. Αυτό εδώ είναι το σχέδιο που επέλεξα. Κάτω από την περιγραφή στο YouTube, στο κανάλι μου, θα βρείτε ποιος κωδικός είναι. Είναι από τα Decofoam Crafts και είναι αυτοκόλλητο. Θα πάω λοιπόν να εφαρμόσω. Κάπου στο μέσο. Το καλό με το αυτοκόλλητο είναι κολλάτε και ξεκολλάτε όσες φορές θέλετε. Αυτό δεν θέλει κόλλα ντεκουπάζ. Θα περάσω κατευθείαν. Το βερνίκι της Βαλέχο. Περνάω και τα στοιχεία, τα σημεία που δεν έχουμε ντεκουπάρει κάτι, γιατί όπως είπαμε θα κάνουμε φωτοσκιάσεις. Οπότε όταν κάνουμε φωτοσκιάσεις, πάντα πρέπει να περνάμε βερνίκι. Υπάρχουν ακόμη φίλες που με ρωτάνε γι' αυτό. Σαφώς πρέπει να περνάμε βερνίκι πάντα πριν ξεκινήσουμε τις φωτοσκιάσεις για να μπορέσουμε με ένα μωρομάντιλο, σε περίπτωση που κάνουμε κάποιο λάθος, να μπορέσουμε να διορθώσουμε. Με ένα σφουγγαράκι θα πάω και θα ταμπονάρω το περίσσιο. Από το βερνίκι. Και θα γυαλοχαρτάρω γύρω γύρω από εδώ. Στεγνώνω. Στέγνωσα και ετοίμασα στο πιατάκι μου τα χρώματα που πιστεύω ότι ταιριάζουν μέσα με το μοτίβο μου για να τα ενσωματώσω όλα μαζί και να γίνει ένας όμορφος πίνακας. Θα ξεκινήσω από τον ουρανό μου και με λίγο άσπρο μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά αυτό δεν μας ενοχλεί, το έχουμε ξαναπεί. Δεν μπορεί να είναι ίδιο. Έχω ετοιμάσει εδώ και το χρώμα του σούρουπου. Το σούρουπο έχει ένα ιδιαίτερο ροζ χρώμα, το οποίο θα πάω και θα το ταμπονάρω πάνω από τον ουρανό μου. Οπότε έρχεται μία ισορροπία στα χρώματα, δεν είναι ούτε πολύ γαλάζιο,
Πρόσθεσα στο πινέλο μου και λίγο πιο ανοιχτό πράσινο, γιατί νομίζω ότι θα το φωτίσει έτσι. Δεν ήθελα να είναι όλο το χρώμα αυτό. Άλλωστε έχει και λίγο πιο ανοιχτό και με τις άκρες του πινέλου και οριζόντια. Πατάω. Και βλέπετε ότι πρόσθεσα και ελαφρώς λίγο μπορντό εδώ. Και πάω και μαλακώνω τις πινελιές να φαίνονται ότι τα δέντρα επεκτείνονται. Και σαφώς φώτισε αρκετά το τοπίο μου. Επίσης, εδώ, με λίγο από το γαλάζιο που είχε μείνει από τον ουρανό, πήγα και έκανα στη λιμνούλα, γιατί δεν μπορεί η λιμνούλα, σαφώς μπορεί να είναι με πολύ πράσινο, επειδή είναι λίμνη και δεν είναι καθαρή, δεν ανανεώνεται τόσο πολύ το νερό όπως στη θάλασσα, αλλά σε κάποια σημεία, κάνοντας αντανάκλαση από τον ουρανό, έχει και λίγο γαλάζιο του ουρανού. Οπότε έκανα και ένα μικρό άγγιγμα και έδωσα λίγο χρώμα. Το έργο μου τέλειωσε. Ξαναμπήκε πάλι βερνίκι νερού από πάνω για να προστατευθεί. Έκανα μικρές λεπτομέρειες εδώ με ένα κοντούρ το οποίο ήταν λίγο μοβ και είχε λίγο γκλιτεράκι, άλλωστε το φόρεμα της κοπέλας είναι μοβ, απλά της το έκανα και λίγο πιο γυαλιστερό, δεν ξέρω κατά πόσον φαίνεται στην οθόνη. Και θα πάω, έχω ήδη παλαιώσει σε κάποια σημεία, θα πάω λοιπόν να παλαιώσω λίγο το καρεκλάκι μου. Δεν το θέλω να είναι τελείως μονόχρωμο. Θέλω να φαίνεται ότι είναι πολυκερισμένο. Του πάει άλλωστε η παλαίωση, γιατί είναι και vintage το θέμα. Δεν ακολουθώ κάποια συγκεκριμένη διαδικασία, απλά βάζω όπου νομίζω ότι θέλω να φαίνεται πολυκερισμένο το συγκεκριμένο και να φαίνεται παλιό, και σκουπίζω σε όποια σημεία νομίζω ότι έχει πέσει παραπάνω. Αφού τέλειωσα και την παλαίωσή μου, για να δώσω το πιο σάμπι και vintage στυλ στο σκαμνάκι, θα πάω και θα του περάσω μια πολύ ωραία δαντέλα. Έχω βάλει μια ισχυρή κόλλα χειροτεχνίας. Η δαντέλα αυτή είναι από την Κορέα και την αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Ταιριάζει άλλωστε πάρα πολύ στο σκαμνάκι μου. Πλαισίωσα περιμετρικά με δαντέλα το σκαμνάκι μου και τέλος τελειώνοντας θα βάλω
και ένα πολύ όμορφο δαντελένιο φιωγκάκι με μία δαντέλα που πάλι έφερα από την Κορέα, αγαπημένες δαντέλες και ξεχωριστές. Θα κοιτάξω να την βάλω ακριβώς στο μέσο. Και η δημιουργία μου έφτασε στο τέλος της. Αυτή ήταν για σήμερα η δημιουργία μας. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας ενέπνευσε ώστε να φτιάξετε και εσείς τα δικά σας σκαμνάκια, που λίγο πολύ όλοι έχουμε σκαμνάκια στο σπίτι και τα χρησιμοποιούμε κατά καιρούς, είτε για την κουζίνα, είτε για το μπάνιο, είτε για το μπαλκόνι. Ανάλογα με το που θα το χρησιμοποιήσετε, θα βάλετε και το αντίστοιχο θέμα. Ακόμη και στο εξοχικό μπορείτε να του βάλετε διάφορα θαλασσινά θέματα και να στολιστεί και να γίνει πάρα πολύ ωραίο. Ανανεώνω το ραντεβού μας λοιπόν για την επόμενη εβδομάδα με μια καινούργια όμορφη δημιουργία. Ως τότε να είστε όλοι πολύ πολύ καλά και να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας!